Θα πάμε σε πτώχευση. Αυτό το φερέφωνο, αυτός ο ξένος, ήδη άρχισε να απειλεί για λογαριασμό των αφεντικών του τον ελληνικό λαό πάλι, τους εργαζόμενους, τους πάντες. Ανέλαβε δράση ακριβώς 60 μέρες μετά την τοποθέτησή του από τους ακροδεξιούς σχηματισμούς του ελληνικού κοινοβουλίου. Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, σε κοινή δοκιμασία. Ask, ask, we can, we can. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Εσύ, Λουκαδάρα, τι έκανες ως τραπεζίτης για την πατρίδα. Λουκαδάρα, τι έκανες ως τραπεζίτης στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά από θεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Λουκαδάρα, μπορείς να μου πεις, Λουκαδάρα, τι έκανες ως διοικητής για την πατρίδα, για τα ασφαλιστικά ταμεία, ε, αγόραζες ομόλογα τα λεφτά των εργαζομένων, μεγάλε τραπεζίτη, και οικονομολόγε, τα έκανες κολόχαρτα. Αυτή ήταν η υπηρεσία σου στην πατρίδα. Ο Σιμίτης με τον Παπαδήμο στην Τράπεζα της Ελλάδος κάναν άγια που μας βάλαν στην ΟΝΕ. Ο Σιμίτης, ο αρχιτέκτονδος σύλλογος, ο πολυπρακτορεμένος, ο άνθρωπος που έβλεπε τις βαλίτσες της Siemens να καταλήγουν στα λογιστήρια του Πασόκ και να τις μεταφέρει δεξί του χέρι, είχε σύμβουλο την ίδια περίοδο των βαλιτσών το Λουκά Λογοθετόπουλο. Ιωσήφαρα μου, εσύ τι λες, ε, Λουκάς Παπαδήμος. Ε, βρείτε τα λέει για τους μισθούς, ξυλώστε τα κατώτατα επίπεδα, γιατί αλλιώς, άρχισε να λέει το αλλιώς, αλλιώς, Λουκαδάρα, Λουκαδάρα. Βεβαίως και η Τρόικα αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά όπως είπε ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, λέει, αφού δεν μπορείτε να κάνετε τα άλλα, εκόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Κατάλαβες, Δέσποινα Παπαγεωργίου και Μάρθα Τσιατά. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με 4 μηνύματα, λέει το έθνος του Κυριώργου μου. Χαμπέμους Παπαντήμου μου. Καλημέρα, Κυριώργο μου. Λουκάς Παπαδήμιος. Και εσείς τους καναπέδες, κορόιδα. Μαρία Καράκη σήμερα κοντά σας. Μέχρι χθες διαμήνυε παντού και έλεγε παντού ότι στον κουλούρι οφείλω τα πάντα, γιατί σαν βοηθός μου που ήταν στις κινητοποιήσεις, απέκτησε πρόσβαση στον Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια στη Δήμητρα Παπανδρέου και έτσι αναρριχήθηκε. Δέρνονται οι παζόκοι μεταξύ τους! Αγαλίαζες! Ο πιο θερμός υποστηρικτής του Παπαδήμου, Άδωνης Γεωργιάδης, ο θερμότερος υποστηρικτής του Λουκά Παπαδήμου. Δεν βλέπει εκλογές, όπως και ο Λουκάς. Είναι Πασόκ, Πασόκ, σκληρό Πασόκ. Του Πασόκ με το Πασόκ, Πασόκ εναντίον Πασόκ. Ο Λουκάς, σύμβουλος του Σιμίτη, κολλητός με τον Άδωνη.